Φίλες και φίλοι, με ρωτάνε πολύ για ποιο λόγο συνεχίζουμε και στηρίζουμε τους Αγίους Ισιδώρους μετά από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Τους στηρίζουμε γιατί ξέρουμε την αλήθεια. Τους στηρίζουμε γιατί έχουμε δει την αγάπη του Πατρός Δημητρίου. Γιατί έχουμε δει την αυταπάρνηση με την οποία δρά, με την οποία αντιμετωπίζει τον κόσμο, δεν δίνει σημασία σε υλικά αγαθά, δεν δίνει σημασία σε τίτλους και αξιώματα. Υπηρετεί την Εκκλησία, είναι ένας εργάτης, πιστός, χωρίς παρεκκλήσεις της Ορθοδόξου πίστεως. Δεχόμαστε μια πρωτοφανούς διαστάσεως καταιγίδα από το σύνολο των μέσων ενημέρωσης. Ακόμα και δήθεν κάποια ουδέτερα εκκλησιαστικά που πάντα προσπαθούσαν να πάρουν τα περισσότερα από τους Αγίους Ισιδώρους, δηλαδή παίζαν τα βίντεό τους, τα παίζουν, τα κατεβάζουν μόνο και μόνο για να κερδίσουν όφελος, αλλά ουσιαστικά δεν παίρνουν θέση. Το Εκκλησία Online στηρίζει και θα στηρίζει τους Αγίους Ισιδώρους μέχρι τη δικαίωση, η οποία θα έρθει, θα είναι μέρα μεσημέρι, η στιγμή που θα αποδειχτεί ότι όλοι οι συκοφάντες του Πατρός Δημητρίου έκαναν λάθος. Και είτε σκόπιμα, είτε εξ αμελίας, κορόιδευαν την κοινή γνώμη αναφορικά με το ποιόν ενός άξιου ιερέα. Ούτε μαύρο χρήμα παίρνουμε. Ούτε μαύρο χρήμα υπάρχει. Ούτε γνωριμίες. Ούτε τίποτα. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι ένας άξιος ιερέας και εμείς εναντίον όλων. Όλων. Ενός συστήματος που αυτή τη στιγμή για πολιτικούς κατά τη γνώμη μου λόγους προσπαθεί να χτυπήσει ουσιαστικά την Ορθόδοξη Εκκλησία. Η ερώτηση λοιπόν είναι: τι θα κάνετε εσείς, τι πιστεύετε εσείς? Και την απάντηση την παίρνουμε καθημερινά. Στις αβάσιμες αιτιάσεις τους, χωρίς κανένα στοιχείο, βρίζουν κάθε μέρα έναν ιερέα, τον λένε αγύρτη, τον λένε απατεώνα, τον λένε σαρλατάνο. Μηνύσιμα είναι όλα αυτά. Το ξέρετε βεβαίως. Αυτά μπορεί να κάνει αγωγές και θα κάνει. Θα κάνουν οι άνθρωποι που τον αγαπάνε για όλα αυτά τα ψεύδη. Εκείνος, το μόνο που καταφέρατε όλοι εσείς που από ζήλια και φθόνο κινείται η πράξη σας, είναι να τον κάνετε να στεναχωριέται, να κλαίει και να προσεύχεται για εσάς. Θα δικαιωθεί και θα είναι μέρα μεσημέρι. Ακόμα και αν είμαστε μόνοι μας, εναντίον όλων. Έχοντας όμως τον κόσμο μαζί μας. Γιατί αυτό δεν μπορείτε να μας το πάρετε. Δεν μπορείτε. Όσο και να προσπαθείτε. Να είστε καλά, καλή και ευλογημένη μέρα.